Παρακαλώ να τηρηθούν οι χρόνοι έτσι ώστε να βγούμε έγκαιρα. 20. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα στην Ολομέλεια τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα υλοποιηθεί σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους... Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ένα λεπτό, κύριε Βέτα. Παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Μην βλέπετε τι νούμερα βγάλαμε. Ξέρετε πως ύστερα θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα με τους κύκλους. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Ένας προϋπολογισμός, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, που θα υλοποιηθεί σε ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, ισχύουν από το 2010, από όταν λοιπόν η χώρα μπήκε στα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά δύσκολος, αλλά ταυτόχρονα αισιόδοξος, με την έννοια ότι το 2018 είναι η τελευταία χρονιά δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής μέσα στο 2018 δεν θα νομοθετηθούν. Είναι ο τέταρτος προϋπολογισμός που υλοποιεί η κυβέρνησή μας. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε λίγο ησυχία. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία. Σας παρακαλώ. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, παρακαλώ. Είναι ο τέταρτος λοιπόν προϋπολογισμός στη σειρά που υλοποιεί η δική μας κυβέρνηση. Οι προηγούμενοι του 2015, 2016 και 2017 εκτελέστηκαν με επιτυχία αναφορικά με τους δημοσιονομικούς στόχους. Και βεβαίως αυτό οφείλεται σε έναν βαθμό και στο γεγονός ότι όταν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας και μετά τον επώδυνο και δύσκολο συμβιβασμό του 2015, που θυμίζω ότι τον φέραμε στην κρίση του ελληνικού λαού στις εκλογές του Σεπτέμβρη, καταφέραμε να αλλάξουμε τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Γνωρίζετε λοιπόν όλοι σας πως τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2015, 2016, 2017 και 2018 ήταν υψηλότερα. Ήταν της τάξης του 3, 4,5 και 4,2 αντίστοιχα. Η χώρα το 2014 βρισκόταν σε αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος μετά τον εκτροχιασμό του προϋπολογισμού από το καλοκαίρι. Και πάλι ησυχία, παρακαλώ. Μην με αναγκάζετε να φωνάζω. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, δεν σας έχουμε δει από μπροστά καθόλου εδώ και 5 λεπτά. Παρακαλώ. Βρισκόταν λοιπόν η χώρα το 2014 σε αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος μετά τον εκτροχιασμό του προϋπολογισμού από το καλοκαίρι του 2014 που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για προφανείς λόγους. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε πόσο δύσκολο ήταν η χώρα να υλοποιήσει τόσο υψηλά πλεονάσματα τις επόμενες χρονιές. Φέραμε λοιπόν νέα συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, μειώσαμε σημαντικά τα πρωτογενή πλεονάσματα στο επίπεδο του, θυμάστε όλοι σας, πλην 0,25, συν 0,50, συν 1,75, 3,5 για το 2015, 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα και 3,5% μεσοπρόθεσμα. Αυτά ακριβώς τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, μας έδωσαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε και τους δημοσιονομικούς στόχους των προϋπολογισμών στο σύνολό τους, αλλά και να ενισχύσουμε με πολιτική επιλογή μας τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας σε μια σειρά, να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας, το οποίο δεν υπήρχε, αλλά και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της οικονομίας μας, αξιοπιστία η οποία αποτυπώθηκε τόσο με τη θετική κίνηση των μακροοικονομικών συντελεστών, όσο και με τη θετική εξέλιξη των επιτοκίων που οδήγησαν στην ασφαλή έξοδο της χώρας προσφάτως στις αγορές. Ο προϋπολογισμός που συζητάμε έχει ως αφετηρία τον προϋπολογισμό του 2017, ο οποίος, όπως προανέφερα, βρήκε μέσα στις πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες τον χώρο να επιστρέψει στον ελληνικό λαό 720 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Κατάφερε επίσης να επιστρέψει 315 εκατομμύρια που αφορούν στις παράνομες παρακρατήσεις των εισφορών υγείας των συνταξιούχων, αλλά και 360 εκατομμύρια για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που αυτό ουσιαστικά σημαίνει το πάγωμα της αύξησης του κόστους ενέργειας για τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα για αυτούς που βρίσκονται σε δυσκερή οικονομική κατάσταση. Η επιστροφή, και αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε, η επιστροφή των παράνομων παρακρατήσεων των εισφορών στους συνταξιούχους αποτελεί πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Κατηγορηθήκαμε
από την αξιωματική αντιπολίτευση και κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη από την αντιπολίτευση, αλλά κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι το υπερπλεόνασμα δημιουργήθηκε από την υπερφορολόγηση. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν φορολογικές αδικίες. Και υπάρχουν φορολογικές αδικίες σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί ταυτόχρονα και με το νέο ασφαλιστικό, αλλά και με το φορολογικό. Αλλά νομίζω ότι όλοι μας γνωρίζουμε και όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν ήταν η υπερφορολόγηση, αλλά πολλές φορές η υποφορολόγηση κοινωνικών ομάδων, υποφορολόγηση η οποία οδήγησε συχνότατα στην παραγωγή ελλημάτων και στην παραγωγή χρέους. Αν ρίξουμε λοιπόν μια ματιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μη με διακόπτε κύριε συνάδελφε, παρακαλούσα. Παρακαλώ, οι προτάσεις ύστερα. Αν ρίξουμε μια ματιά ναι, στον πίνακα 3,2 της ειδικής έκθεσης του προϋπολογισμού, βλέπουμε ότι τα έσοδα από άμεσους φόρους υπολείπονται κατά 1,2 δις ευρώ της πρόβλεψης του μεσοπρόθεσμου. Επίσης, θα δούμε ότι οι επιστροφές φόρων υπερβαίνουν τα 5,5 δις έναντι πρόβλεψης 3,2 δις. Αυτό συνολικά σημαίνει ότι από τον Μάη μέχρι και τον Νοέμβριο, όπως φαίνεται στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, το κράτος δεν πήρε ή πήρε αλλά επέστρεψε 3,5 δις ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουν κάποιοι από πού προκύπτει αυτή η υπερφορολόγηση. Η υπεραπόδοση, η οποία δημιούργησε και το υπερπλεόνασμα το οποίο έχει διανεμηθεί στον κόσμο και θα διανεμηθεί στον κόσμο, προέκυψε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα μη παραμετρικά μέτρα. Οφείλεται κυρίως στη μεγάλη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και δεν οφείλεται αυτή μόνο, η μεγάλη εισπραξιμότητα μόνο στη χρήση πλαστικού χρήματος, οφείλεται γενικά και σε μια, θα έλεγα, καινούργια αρχή που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, στην ευρύτερη, θα έλεγα, συμμόρφωση των υπόχρεων. Οφείλεται επίσης η υπεραπόδοση στα 208 εκατομμύρια εισπραχθέντα μέχρι 39, προφανώς είναι περισσότερα, μεγαλύτερο το ποσό αυτή τη στιγμή, μέσω του προγράμματος εθελούσιας αποκάλυψης κεφαλαίων. Αυτή η υπεραπόδοση βεβαίως οφείλεται και στα παραμετρικά μέτρα, στην υπεραπόδοσή τους ενώ σε σχέση με τα συμφωνηθέντα, αλλά οφείλεται σε ένα εξαιρετικά σημαντικό βαθμό και στην αύξηση της απασχόλησης, στα έσοδα δηλαδή από την αύξηση της απασχόλησης. Θα ξέρετε όλοι, θα γνωρίζετε ή θα μάθετε στην τελευταία αναθεώρηση του ΕΦΚΑ, του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε πλεόνασμα 604 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό το ποσό έχει συνυπολογιστεί και το ποσό που αντιστοιχεί στο έκτακτο πακέτο των 25.000 συντάξεων που έχουν καθαριστεί και θα αποδοθούν συνταξιούχους. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ. Που ακούμε συχνά ότι επιβάλαμε εσωτερική στάση πληρωμών για να υπερβούμε κατά 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ τη διετία 16-17 του δημοσιονομικού μας στόχους και να δημιουργήσουμε υπερπλεόνασμα, απαντάμε ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων δεν δημιουργεί αύξηση του πλεονάσματος, κάτι που νομίζω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Κάνοντας μια αναδρομή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ανάπτυξη του δικτύου κοινωνικής προστασίας, για το οποίο έχετε γνώσει όλοι τι συνέβαινε τα χρόνια του 10, του 11, του 12, του 13, του 14, οφείλω να σας θυμίσω το εξής. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το πρώτο νομοθέτημά μας, το πρώτο νομοθέτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο έτος, το 2016, εφαρμόσαμε τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση και πιλωτικά εισάγαμε, εφαρμόσαμε το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ. Την επόμενη χρονιά, τη χρονιά δηλαδή που διανύουμε, εφαρμόσαμε πλήρως το κοινωνικό εισόδημα ύψους 720 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018, την επόμενη χρονιά, έτσι όπως είναι αποτυπωμένο και στον προϋπολογισμό, εφαρμόζουμε πλήρως το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης ύψους 720 εκατομμύρια ευρώ και προσθέτουμε άλλα 315 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση παιδικής φτώχειας, τα οποία προήλθαν από την επισκόπηση πρωτογενών λειτουργικών δαπανών, τις οποίες κατευθύνουμε πλέον σε δράσεις με μεγαλύτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Αυτά τα 315 εκατομμύρια ευρώ τα διαθέτουμε πλέον στο κοινωνικό φάκελο και συγκεκριμένα 260 εκατομμύρια στα οικογενειακά επιδόματα, 40 εκατομμύρια ευρώ για τα σχολικά γεύματα και 15 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών. Με τη δημιουργία των τριών εισοδηματικών κατηγοριών, σε σύνολο 803.000 οικογενειών, οι 734.000 οικογένειες θα ωφεληθούν. Η ωφέλεια θα κυμανθεί από 57% έως 110%. Διαψεύσαμε βεβαίως αυτές τις μέρες και όσους πίστευαν ότι αυτή η κυβέρνηση
θα περιέκοπτε τα επιδόματα αναπηρίας. Σε σχέση με την προστασία των παιδιών, θα δημιουργηθούν 400 νεύροι φωνημπιακοί σταθμοί το 18 για επιπλέον 10.000 παιδιά και 1.800 βρεφονιμπιακοί σταθμοί για το διάστημα 19-20 για 45.000 παιδιά. Διπλασιάσαμε σχεδόν λοιπόν τους υφιστάμενους βρεφονιμπιακούς σταθμούς. Στον κρατικό προϋπολογισμό του 18, στον τομέα ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία, εμφανίζεται αποτυπωμένη πρόβλεψη για μείωση κοινωνικών δαπανών ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάτι σε σχέση με το 17 και είναι κάτι που συζητήσαμε και στις επιτροπές. Οφείλω όμως εδώ να το ξαναπώ και ισχυρίζεται η αντιπολίτευση πως αυτό είναι περικοπή δαπανών. Υπάρχει όντως μια διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτυπωμένη στο σχέδιο του προϋπολογισμού ανάμεσα στην πρόβλεψη για το 18 και στην πρόβλεψη για το κλείσιμο του 17, η οποία οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους. Πρώτα απ' όλα οφείλεται στο κοινωνικό μέρισμα ύψους 720 εκατομμυρίων και στην επιστροφή των εισφορών που είχαν παρανόμως παρακρατηθεί ύψους 320 εκατομμυρίων. Είναι ένα ποσό 1,40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό δεν μπορεί να αποτυπωθεί και δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 18, όσο και αν το ψάξει κανείς, και δεν αποτυπώνεται γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δει το μέρισμα το οποίο του 18 να το γνωρίζει από τώρα. Μένει λοιπόν μια διαφορά κοντά στα 560 εκατομμύρια, η οποία καταμερίζεται ως εξής. Καταμερίζεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ περίπου από τη μείωση της επιχορήγησης του ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ θα λάβει επιχορήγηση 100 εκατομμύρια ευρώ το 18, ενώ το 17 είχε λάβει επιχορήγηση 310 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός και προσδοκούμε ότι θα συνεχίσει να είναι και να λειτουργεί έτσι. Θα μπορεί δηλαδή να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον ΕΟΠΗ και δεν θα χρειάζεται ενίσχυση πλέον από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπολείπονται 350 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στη μείωση της επιχορήγησης των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία πληροφοριακά θα λάβουν το 18 επιχορήγηση 930 εκατομμύριων ευρώ, ενώ το 17 είχαν λάβει επιχορήγηση 1,3 εκατομμύριων. Βεβαίως εδώ θα ακουστούν και λόγια πως εδώ πρόκειται για μια μείωση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, αλλά ξέρετε όλοι σας πως δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα και δεν είναι έτσι γιατί αυτό κυρίως οφείλεται, αυτή η μείωση οφείλεται στην επέκταση του global και του rebate. Δεν πρόκειται λοιπόν για μείωση παροχών προς τους πολίτες, αλλά για μεταφορά πόρων από τον ΕΟΠΗ προς τους παρόχους σε ένα μεγαλύτερο εύρος τώρα πια. Τα νοσοκομεία λόγω επέκτασης του global και του rebate πετυχαίνουν μεγαλύτερες εκτόσεις από τους προμηθευτές και θα έχουν μειωμένες δαπάνες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στην κεντρική πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι γνωστή βεβαίως μήνες τώρα, πως αυτή η κυβέρνηση καταστρέφει την οικονομία, ακολουθούμε φορομπηκτική πολιτική, δεν φέρνουμε επενδύσεις, ενώ η ίδια μπορεί να λύσει εύκολα το πρόβλημα, να μειώσει τους φόρους, να περιορίσει το σπάταλο κράτος και να φέρει την ανάπτυξη. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, τον ακούσαμε και στην ΔΕΘ το 2016, να ανακοινώσει έναν κατάλογο φόρων ελαφρύνσεων. Είτε αυτό αφορούσε τον ένφια, είτε τον φόρο μερισμάτων, είτε. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε λοιπόν εκείνη την εποχή και συνεχίζει να το παρουσιάζει. Ένα πακέτο μείωσης φόρων που αγγίζει τα 4,2 δις ευρώ. 4,2 δις ευρώ. Αυτή η μείωση κρύβει δύο πράγματα. Και το λέω αυτό εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης δεν καταθέσει ένα πίνακα περικοπής δαπανών. Να εξηγήσει όχι σε εμάς, κυρίως στον ελληνικό λαό, τι ακριβώς σκοπεύει να μειώσει τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες, ποιους κωδικούς. Εάν δεν το κάνει αυτό, τότε νομίζω ότι εδώ υποβώσει κάτι χειρότερο. Ή πρόκειται για μια προσχεδιασμένη. Θα έλεγα ένα προσχεδιασμένο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη να επαναφέρει τη χώρα σε ένα νέο πρόγραμμα, την ώρα που η χώρα βρίσκει το δρόμο της, βγαίνει στις αγορές για να μπορέσει να ακολουθήσει μια αυτόνομη πορεία, ή θα μας πει πραγματικά ποια θα είναι αυτή η περικοπή. Ποιες δομές θα κόψει, πόσους υπαλλήλους θα απολύσει, ποια σχολεία θα κλείσει, ποια νοσοκομεία θα κλείσει, ποια κοινωνική πρόνοια θα μειώσει. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει και θα απαντήσει. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτή τη μείωση, αν προσέξει κάποιος, αυτή τη μείωση την προτείνει ο κ. Μητσοτάκης σε δύο δόσεις. Για το έτος 20 και 21. Μη γνωρίζοντας ή μάλλον γνωρίζοντας ότι η δική μας κυβέρνηση, προφανώς έχει διαβάσει το μεσοπρόθεσμο,
ότι η δική μας κυβέρνηση στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Δήμος Οικονομικής Στρατηγικής 18-21 προτείνει σημαντικές μειώσεις φόρων τόσο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, όσο και σε φόρο περιουσίας. Λέτε λοιπόν, και σας ακούμε πάρα πολύ καιρό, ενώ η Νέα Δημοκρατία, ότι το 2017 αυξήσαμε τις δημόσιες δαπάνες κατά 876 εκατομμύρια ευρώ και τις δαπάνες μισθοδοσίας του δημοσίου κατά 521 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2016. Ενώ εσείς, έτσι όπως καταθέσετε την πρότασή σας, θα τις είχατε μειώσει κατά 200 εκατομμύρια ευρώ. Να τα δούμε όμως ένα-ένα, αγαπητοί συνάδελφοι. Από τις δαπάνες δημοσίου θα κόβατε τα 360 εκατομμύρια. Καλό, ησυχία. Κοινή ωφέλεια. Θα κόβατε δηλαδή το κοινωνικό τιμολόγιο που είναι προς όφελος των ευπαθών ομάδων και που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε. Θα κόβατε από τις δαπάνες δημοσίου τα 100 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης. Θα κόβατε από τις δημόσιες δαπάνες τα 50 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στην αύξηση των επιδοτήσεων των γεωργών και σας ακούνε. Θα κόβατε από τις δαπάνες μισθοδοσίας του δημοσίου τα 404 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται και αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλει το κράτος ο εργοδότης. Ή δεν πρέπει το κράτος να λειτουργεί ως εργοδότης. Από τις δαπάνες μισθοδοσίας θα κόβατε τα 117 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στις προσλήψεις νοσοκόμων και γιατρών. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι εδώ. Ή από τις δαπάνες μισθοδοσίας θα κόβατε το ποσό που αντιστοιχεί στις προσλήψεις υπαλλήλων στον χώρο της δικαιοσύνης, που είναι τόσο απαραίτητο αυτός ο αριθμός, εννοώ, για να αποσυμφορηθεί η λειτουργία της. Προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Αν προτείνετε αυτές τις περικοπές για να μαζέψετε 200 εκατομμύρια, νομίζω ότι τζάμπα κόπο κάνετε, γιατί αν είδατε από την επισκόπηση του προϋπολογισμού, από μια γρήγορη επισκόπηση που κάναμε, δύσκολη επισκόπηση δαπανών, καταφέραμε να αποταμιεύσουμε 300 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια παραπάνω από τη δική σας πρόταση. Χωρίς να κλείσουμε δομές, χωρίς να διώξουμε γιατρούς, χωρίς να κλείσουμε σχολιά, χωρίς τίποτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ τώρα σε ένα καθοριστικό γεγονός, το οποίο επηρεάζει και τον στόχο του προγετογενούς πλεονάσματος, αλλά και τη μεγέθυνση του ΕΠ το 2018. Μιλώ για την τρίτη αξιολόγηση που έκλεισε γρήγορα και χωρίς εντάσεις και η οποία κλείνει τον κύκλο των μνημονίων στη χώρα μας. Η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε χωρίς δημοσιονομικά μέτρα. Και όχι μόνο έκλεισε χωρίς δημοσιονομικά μέτρα, από αυτή την αξιολόγηση προέκυψε και το ποσό των 315 εκατομμυρίων ευρώ από την επισκόπηση δαπανών. Επίσης, η τρίτη αξιολόγηση συνέπεσε με το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης. Συνέπεσε επίσης με την πολύ σημαντική ανταλλαγή ομολόγων ύψους 25,6 δις ευρώ, στην οποία ανταποκρίθηκε, και αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, το 86% των ομολογιούχων. Οι 86% ομολογιούχους εμπιστεύτηκαν την κυβέρνηση, εμπιστεύτηκαν την οικονομική κατάσταση της χώρας και αντάλλαξαν τα ομόλογά τους για το μέλλον. Με αυτό λοιπόν, με αυτή λοιπόν την πράξη, καταφέραμε να εξομαλυνθεί η καμπύλη των αποδόσεων του ελληνικού χρέους και να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο στο άμεσο χρονικό διάστημα η έξοδος της χώρας στις αγορές. Αποτέλεσμα όλων αυτών, το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους σας, είναι κατακόρυφη πτώση των ελληνικών ομολόγων στα προ-κρίσης επίπεδα και θα ξέρετε βεβαίως ότι η απόδοση του δεκαετούς έπεσε για πρώτη φορά κοντά στο, ή βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο 3,5%. Αυτή λοιπόν η θετική εξέλιξη σηματοδοτεί την πίστη όλων πως η ελληνική οικονομία βγαίνει από τα δύσκολα, σταθεροποιείται, ανακτά την αξιοπιστία της και δρά θετικά στην επίτευξη των παρακάτω στόχων. Στην πρόβλεψη για τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος και στην πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ το 2018. Στο τελικό σχέδιο νόμου υπάρχει πλέον πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,82%. Και θα ήθελα να πω για αυτήν την απόκληση. Θέλω 2-3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, σας παρακαλώ. Έχετε 3 λεπτά εν συνόλο. Είστε στο 19 τώρα. Επειδή σας ενοχλούσαν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ότι για να είμαστε απολύτως βέβαιοι, εννοώ θα προβλέπουμε κάτι περισσότερο. Άλλωστε, αυτό έγινε και το 2016 και το 2017. Το 2016 καλύψαμε 8 φορές περισσότερο τον προβλεπόμενο στόχο και το προνοητογενές πλεόνασμα κοιμάθηκε γύρω στο 4%, ενώ φέτος το πλεόνασμα θα κοιμαθεί κοντά στο 3,5%, εάν σε αυτό συμπεριλάβουμε και το κοινωνικό μέρισμα που έχει διανεμηθεί. Άρα λοιπόν, έστω και με δυσκολίες, η δημοσιονομική προσαρμογή του 2018 μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς με πολύ μεγάλες πιθανότητες σύμφωνα με τους στόχους, ιδιαίτερα όταν προβλέπεται αυξημένο ΑΕΠ.
Το δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ο ρυθμός μεγένθησης, ο οποίος σε πραγματικούς όρους θα αγγίξει το 2,5%. Δεν θα αναφέρω γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο τους λόγους στους παράγοντες στους οποίους θα βασιστεί. Είναι ένας δύσκολος στόχος, όπως προανέφερα, αλλά είναι εφικτός. Γιατί εκτιμάμε πως την οικονομία, και όχι μόνο εμείς, εκτιμάται γενικώς ότι έχουμε ξεπεράσει τα δυσκολότερα. Η παραγωγική δυνατότητα της χώρας έχει μειωθεί κατά 10% περίπου σε σχέση με την κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να βρισκόταν. Αλλά και έχοντας πλέον εμπειρίες χωρών οι οποίες ήταν σε προγράμματα προσαρμογής και ύφεση, μόνο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε για την πορεία της χώρας στο μέλλον. Όσο το μακροοικονομικό περιβάλλον σταθεροποιείται και όσο εμπεδώνεται η άποψη ότι η οικονομία αναπτύσσεται, τόσο τονώνεται η κατανάλωση και η επενδυτική δραστηριότητα. Με βασικές προϋποθέσεις βεβαίως την υλοποίηση του προγράμματος, την ομαλή επιστροφή στην χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές, την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους και βεβαίως την ύπαρξη του ήρεμου διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Για να στηριχθεί όμως αυτός ο ρυθμός μεγένθησης, για να στηριχθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη, απαιτείται ένας διψήφιος ρυθμός αύξησης των επενδύσεων. Και στον προϋπολογισμό του 2018 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων της τάξης του 11,4%. Παράγοντες που θα επηρεάσουν αυτή την αύξηση είναι προφανώς το νέο ΕΣΠΑ που θα αρχίσει να υλοποιείται μέσα στο 2018, η απορρόφηση του οποίου μέχρι το τέλος του 2017 θα φτάσει σε ποσοστό ρεκόρ του 20%, τα προγράμματα αξιοποιήσεων δημόσιας ακίνητης περιουσίας, οι εκκινήσεις σημαντικών επενδύσεων, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνω μια φορά για τις ιδιωτικοποιήσεις, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, πάγια θέση μας. Ήταν όχι το ξεπούλημα, αλλά η δημιουργία σχημάτων με τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα. Εκείνες οι ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου, τις ενισχύσαμε με μια καλύτερη συμφωνία για το ελληνικό δημόσιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης πως η χώρα, αναβαθμίζοντας τις βασικές υποδομές της, με αιχμή του δόρατος στη φετινή ολοκλήρωση των 4 οδικών αξώνων της, δίνει το έναυσμα υλοποίησης σημαντικών στρατηγικών επενδύσεων. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι αυτό που προανέφερα, η επισυνεχόμενη αίτηση συμπιεσμένη ελληνική οικονομία, η σημαντική ρευστότητα και το ενδιαφέρον που υπάρχει από σημαντικές χώρες πλέον για επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά και η εξέλιξη του προγράμματος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Παρακαλώ, κλείστε, κύριε συνάδελφε. Πώς. Παρακαλώ, κλείστε, λέω. Ναι, ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Που μπορεί από μεγάλο βραχνά να μετατραπεί σε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Θα περάσω τους σχεδιασμούς και θα μιλήσω μισό λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση είναι σοβαρή υπόθεση για μας και όχι ένα πολιτικό παιχνίδι. Για μας προϋποθέτει στρατηγική στόχευση και προσήλωση σε αυτή. Ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε την εντολή να βγάλουμε τη χώρα από τη γενική της και όχι μόνο από την οικονομική της κρίση, και αυτή την εντολή θα τιμήσουμε. Αυτά που περιέγραψα είναι τα κύρια δημοσιονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού, οι στόχοι, τα οράματά του, η δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και η αισιόδοξη πλευρά του. Εμείς κόντρα στην καταστροφολογία, κόντρα στον πόλεμο των μηδιακών και συστημικών συμφερόντων του φθαρμένου πολιτικού συστήματος, θα αγωνιστούμε με σχέδιο, με προσήλωση, με διάλογο με την κοινωνία, ώστε του χρόνου τέτοιο καιρό να σχεδιάζουμε και να ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό για την πατρίδα μας που θα έχει βγει από τη σκληρή επιτροπία και θα προχωρά σε μια διαφορετική πορεία με αξιοπρέπεια και προοπτική. Αυτός είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός που ψηφίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ.